Κύριε Μαυράκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Το ξέρω, στεναχωριέστε λίγο που λείπει η Χριστιανά η Σκούρα σήμερα. Όχι, έχω χαρά γιατί πάει να δώσει μάθημα. Πολύ χαίρομαι. Ναι, και θα το περάσει κιόλας, γιατί διάβαζε το κορίτσι μας πάρα πολύ αυτές τις ημέρες. Δίνει το μάθημά της. Για την ακαδημαϊκή της διαδρομή και εξέλιξη. Στο δρόμο για το πτυχίο της Χριστιανά, σιγά-σιγά της ευχόμαστε τα καλύτερα. Τα καλύτερα, βέβαια. Κύριε Μαυράκη, κλείνει κάπως. Ένας σήμερα, ένας κύκλος ετήσιος πάλι συνεργασίας της εκπομπής μας, το καλό μεσημέρι, με το μεγαλύτερο φροντιστηριακό όμιλο που Καμισάκι. Κάπως εγώ σήμερα ήθελα να κάνουμε έναν απολογισμό, το δικό μας απολογισμό. Γιατί βεβαίως ο φροντιστηριακός όμιλος που Καμισά δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερος σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά βεβαίως διαθέτει και όλα εκείνα τα εκπαιδευτικά εργαλεία, ένα εξαιρετικό προσωπικό εκπαιδευτικών και μια αγάπη προς τα παιδιά που είναι πυλώνες, άξονες μιας σίγουρης επιτυχίας. Αφού γκράζουμε λίγο και τα όσα λένε οι δικοί σας μαθητές σε σχέση με το πώς έχουν γράψει τελευταία στις πανελλαδικές εξετάσεις και θέλω το σχολείο. Καλά πάει, ομολογουμένως, πάει καλά και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουν τρέξει 2 μέρες εξετάσεων, η γλώσσα, η πρώτη εξεταστική, με πολύ ενδιαφέρον θέμα, το θυμάστε, για τις γυναίκες και τη βία εναντίον των γυναικών. Ποιοτικά θέματα θα έλεγα σε γενικές γραμμές που απαιτούσαν καλή προετοιμασία, δεν το συζητάμε αυτό. Και μια δεύτερη μέρα η οποία είχε μια απαιτητική βιολογία, αρχαία ελληνικά επίσης απαιτητικά, με ένα δίδακτο κείμενο αρκετά δύσκολο και με μαθηματικά θα έλεγε μάλλον κανείς ίσως τα ευκολότερα των τελευταίων ετών. Σοβαρά, και το χαρήκαμε λιγάκι, θα σου πω την αλήθεια. Εντάξει, το πλαίσιο. Το σχετικό που κουβεντιάζουν των πανελλαδικών εξετάσεων, διαβαθμισμένα παιδικά. Ναι, είμαστε χαρούμενοι γιατί είδαμε πολλά χαμόγελα να ξεκινάνε αισιοδοξά, οπότε χαιρόμαστε και εμείς μαζί τους. Και από εδώ και στο εξής έχουμε το επόμενο μάθημα. Έχουμε την Τρίτη τα επόμενα μαθήματα, χημίες, λατινικά, πληροφορική. Είμαστε εδώ, να το πούμε και το ραντεβού μας εδώ. Καθημερινά στις 2.30 καθημερινά στην Κρήτη TV και από το πρωί στο ραδιόφωνο στο 94 κτλ. Λοιπόν, αισιοδοξούμε και να δώσουμε τις ευχές μας σε όλους τους μαθητές Κρήτης να πάνε όλα καλά μέχρι το τέλος, σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτόν τον αγώνα. Λοιπόν, έχουμε εκπαιδευτική επικαιρότητα, θέλω να ξεκινήσω από κάπου, γιατί εγώ έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Μια στην τελευταία μας συνάντηση, τα έχω μαζεμένα όλα. Τα έχετε μαζεμένα όλα. Εντάξει. Εγώ είπα να κουβεντιάσουμε λίγο για τα θερινά μας μαθήματα και το τι κάνουμε ακριβώς σε αυτό το πλάνο το καλοκαιρινό, γιατί είπαμε κλείνει ένας κύκλος και ανήκει ένας άλλος. Καταρχήν υπάρχει αυτό το πολύ ενδιαφέρον και αφορά τους μαθητές της πρώτης λυκείου της πόλης του Ηρακλείου. Υπάρχει δυνατότητα στους μαθητές που ολοκληρώνουν την πρώτη λυκείου μέχρι τις 11 του μήνα. Οπότε ας βιαστούν, μένουν κάποιοι λίγοι κωδικοί προκειμένου μαθητές να κάνουν δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον Νόησης Πλας. Μια επικοινωνία στα φροντιστήρια που καμισά στο Ηράκλειο. Σε σχέση με τα καλοκαιρινά μας μαθήματα, συνοπτικά θα έλεγα ότι κάθε τάξη έχει έναν προσανατολισμό και μια στόχευση. Μπορούμε να δούμε συνοπτικά αυτό που φέραμε, μια μικρή παρουσίαση για αυτά τα μαθήματα. Για τα παιδιά του γυμνασίου πρώτα απ' όλα, μικρό πλάνο 4 εβδομάδων με λίγες ώρες, 2 πρωινά στο φροντιστήριο και κάλυψη κενών της προηγούμενης τάξης. Για τα παιδιά που τελειώνουν την τρίτη γυμνασίου, 4 εβδομάδες έχει ενδιαφέρον γιατί πρόκειται να μπουν στην πρώτη λυκείου όπου εκεί τα πράγματα λίγο διαφοροποιούνται. Είναι ανάγκη να ελέγξουμε και να τσεκάρουμε κάποια πράγματα της τρίτης γυμνασίου. Το σκαλοπατάκι ομολογουμένως από τρίτη γυμνασίου στην Α λυκείου είναι λίγο μεγαλύτερο. Βαθμίδα και όπως για να το πει κανείς, όπως για να το κάνει κανείς, είναι στην τελική ευθεία λίγο πριν 2,5 χρόνια πριν τις εξετάσεις. Εξετάσεις. Τώρα για τα παιδιά του λυκείου, αυτοί που τελειώνουν την πρώτη λυκείου, να πάμε στην επόμενη κάρτα. Έχουμε κάτι σημαντικό να κάνουμε, γιατί μπροστά μας θα έχουμε την επιλογή του προσανατολισμού. Προηγείται το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Το κάνουμε με όλη την επισημότητα και την εγκυρότητα που διαθέτουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και τα παιδιά της Β' Λυκείου που τρέχουν το πρόγραμμα προετοιμασίας των πανελλαδικών εξετάσεων για 6 εβδομάδες από τις 14 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με την προετοιμασία. Εγώ, επειδή το είπαμε την περασμένη φορά και έτσι λίγο με προκαλέσατε και είπαμε πώς θα γίνει να κάνουμε μια μικρή παρουσίαση και να δείξουμε. Να απαντήσουμε στα ερωτήματα κάποιων γονέων που μας βλέπουν τώρα και παιδιών. Γιατί να επιλέξουμε το φροντιστηριακό όμιλο που καμισά. Εμείς την ξέρουμε την απάντηση και είναι ο λόγος για τον οποίο συνεργαζόμαστε και πάρα πολλά χρόνια. Με αφορμή βεβαίως να δίνουμε κατευθυντήριες και διδαχές σε γονείς και παιδιά για το πώς θα πετύχουν τους στόχους τους τα παιδιά
σε μια πολύ δύσκολη φάση τη ζωή του, ότι να χάνει με την εκπαίδευση. Λοιπόν, θα πω ότι προφανώς στον περιορισμό τηλεοπτικού χρόνου θέλω και έχω καταγράψει δύο-τρία στοιχειάκια που έχουν να κάνουν με πρωτότυπες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, κάποιες από τις οποίες προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη δική μας τη λειτουργία. Αυτό που θα έλεγα πρώτα απ' όλα είναι ότι για αυτήν την υπόθεση του Λυκείου και για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων επενδύουμε πάρα πολύ στον τρόπο που ένας μαθητής οργανώνει την προσπάθειά του. Πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό που λέμε οργάνωση και έχει να κάνει με τον τρόπο που ένας μαθητής δουλεύει στο σπίτι, που δουλεύει στο φροντιστήριο, που διαχειρίζεται το διαβασμά του, που οργανώνει τον χρόνο του κτλ. Για μας υπάρχει κάποιος που αναλαμβάνει αυτήν την ευθύνη. Θα πάμε να κουβεντιάσουμε λοιπόν για τον σύμβουλο. Ας πάμε στην προηγούμενη κάρτα. Εκεί που ξεκινάει αυτή η μικρή. Τον mentor, coach, τον προπονητή, εκεί των παιδιών για το πώς θα διαβάζει έτσι, σωστά. Έτσι, εκεί που ξεκινάει η παρουσία στο σύμβουλο λοιπόν. Και θέλω να πω ότι μιλάμε για μια πιστοποιημένη πρωτότυπη υπηρεσία. Ένας λοιπόν διδάσκων που έχει την εκπαίδευση όμως, δεν είναι όλοι οι διδάσκοντες σύμβουλοι στα φροντιστήρια που καμψά. Κάθε μαθητής έχει το δικό του σύμβουλο. Είναι ο μέντορας, είναι ο προπονητής. Συναντά τους μαθητές σε ταχτά διαστήματα. Ατομικά και ομαδικά. Ναι, και ναι. Παρακολουθούν την πρόοδο σε όλα τα μαθήματα. Μέσα από τις επιδόσεις, τα διαγωνίσματα και όχι μόνο. Οργανώνει μαζί του το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μελέτης. Έχω μιλήσει τόσο πολύ όλο αυτόν τον καιρό για την οργάνωση του προγράμματος μελέτης, που είναι, πώς να πω, είναι απολύτως αναγκαίο για τα ηλικιακά χρόνια. Είναι από αυτό που λείπει. Και είναι αυτό που ξέρουμε ότι κάνει την μελέτη τους αποδοτική. Είναι εκεί που κερδίζουμε χρόνο. Είναι εκεί που εξοικονομούμε ενέργεια, είναι εκεί που διώχνουμε το άγχος μακριά. Είναι ένα τακτικό πλάνο που επιβάλλεται ένας μαθητής βεβαίως να το γνωρίζει πώς να το φτιάχνει. Στο Λύκειο, ναι. Στο Λύκειο, έχει πολύ τεχνική, έχει κώδικες, έχει κανόνες. Υπάρχει ανάγκη για να μπουν σωστά οι προτεραιότητες, να διαναμηθεί σωστά ο χρόνος, προκειμένου να είναι λειτουργικό. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες από program days που οργανώνουν πέρα από τις ατομικές συναντήσεις. Κάνουμε και τέτοιες συναντήσεις προκειμένου οι σύμβουλοι καθηγητές να βοηθήσει την οργάνωση του προγράμματος. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Ο σύμβουλος λοιπόν με πολύ σπουδαίες υπηρεσίες συμβουλεύει τους μαθητές στα εκπαιδευτικά θέματα. Διδάσκει τεχνικές αποτελεσματικής μελέτης στο κομμάτι πώς διαβάζω. Προλαβαίνει ένα παιδί να αλλάξει ρότα στο Λύκειο σε ό,τι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό του. Γιατί κάτι έχει παγιωθεί πλέον. Δηλαδή, δημοτικό γυμνάσιο. Ένα παιδί μπορεί να είναι τσαπατσούλικο, να το πούμε έτσι. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οργάνωση, το διάβασμα. Προλαβαίνει από την πρώτη Λυκείου και μετά να οργανωθεί στο πρότυπο και στο μοντέλο αυτό εδώ του προγράμματος. Φυσικά. Είναι καθοριστικό για την επιτυχία. Θα πω ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών, ναι, το διάβασμα έχει μία, πώς να πω, τυχιότητα. Είναι λίγο χύμα. Είναι ένα πράγμα κατέργαστο, απροσχεδίαστο. Που σημαίνει ότι δεν είναι αποτελεσματικό. Και επειδή στις λυκειακές τάξεις οι απαιτήσεις είναι αυξημένες, το πρόγραμμα είναι απαραίτητο προκειμένου να έχουμε μια αποτελεσματική δουλειά. Φυσικά προλαβαίνει, ακριβώς γι' αυτό έχουμε το σύμβουλο. Μάλιστα. Για να υπάρχει ο άνθρωπος εκείνος που μπορεί να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, σύμβουλος παρακάτω, συμβάζει στην προσωπική στοχοθεσία. Άρα μπαίνει το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολείται ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Έχουμε κάνει τόσα πράγματα εδώ, έχουμε κουβεντιάσει πολύ για τη συμβουλευτική, να πούμε για τη μονάδα στο Ηράκλειο, ότι είναι ένα πιστοποιημένο κέντρο. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει δώσει πιστοποίηση για τέτοια συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού σε 12 συναδέλφους. Πολύ σοβαρή υπηρεσία του συμβουλευτικής και του προσανατολισμού, χωρίς στοχοθεσία, χωρίς στόχο, ένας μαθητής δεν έχει ισχυρό κίνητρο. Το λέμε πάρα πολύ σοβαρά. Ξεκινάμε από αυτό. Και σε όλη αυτή την προσπάθεια υπάρχουν τα σχετικά εργαλεία, να τα τετράδια εδώ, του μαθητή. Έχει ένα εργαλείο δουλειάς, ό,τι κάνει ο σύμβουλος στη δουλειά του με τον μαθητή του, στην οργάνωση της προσπάθειάς του, καταγράφεται. Και καταγράφεται ακριβώς προκειμένου να σχολιαστεί μαζί του όλη αυτή η προσπάθεια. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Ναι. Να ξαναπώ ότι πρόκειται για μια πρωτότυπη εκπαιδευτική υπηρεσία. Νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχει και την ευθύνη της επικοινωνίας και της ενημέρωσης των γονέων. Είναι κρίσιμο αυτό να το πούμε, διότι ο σύμβουλος, αν και είναι διδάσκων. Ένα μάθημα κάνει στο μαθητή, έχει τη σοβαρότατη ευθύνη να παρακολουθεί την επίδοση του μαθητή σε γενικά, όλα συλλογικά. Τα μαθήματα. Βεβαίως, ναι. Σε όλα τα μαθήματα. Άρα η υποχρέωσή του είναι να μιλάει με τους υπόλοιπους διδάσκοντες, να καταγράφει επιδόσεις, να παρεμβαίνει και να κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να βελτιωθούν τα πράγματα. Σωστά την είδηση στους γονείς. Είναι πολύ σημαντικό να έχει μια συνολική εποπτεία και να οργανώνει την προσπάθεια του μαθητή, ξαναλέω, σε όλη την προσπάθεια. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Το δεύτερο που ήθελα να πω, ακούγεται λίγο υπερβολικό, δεν ξέρω. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό. Επιτρέψτε μου να το πω. Εγώ θα πω
Είναι φορά... η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Αν πάρουμε τα ποσοστά της επιτυχίας των παιδιών στις πανελλαδικές εξετάσεις, αν πάρουμε τα ποσοστά επιτυχίας των παιδιών στην πρώτη λυκείου, δευτέρα λυκείου που έχουν προετοιμαστεί με τα θερινά μαθήματα που μας λέγατε προηγουμένως. Λοιπόν, δεν είναι πολύ. Το έβαλα. Προκλητικός ήταν λίγο ο τίτλος εκεί, αλλά θέλω να πω με σαφήνεια ότι υπάρχουν 4-5 πολύ σοβαρά επιχειρήματα που μας κάνουν περήφανους για την ποιότητα των εκπαιδευτικών. Το πρώτο είναι αυτό. Δεν μπαίνει νέος συνάδελφος στα φροντιστήρια που κάνει εσάς, αν προηγουμένως δεν αξιολογηθεί η γνωστική του επάρκεια από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο που βρίσκεται στα κεντρικά στην Αθήνα. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Για όποιον καινούριο μπαίνει, υπάρχει διαδικασία επιλογής και πρώτης αξιολόγησης. Το δεύτερο, υπάρχει διαδικασία εκπαίδευσης διαρκούς για τους συναδέλφους, όσο παλαιοί και ικανοί και αν είναι. Και αυτή είναι μια διαδικασία ελευθερία συνελεύσεων ειδικότητας με όλους τους συναδέλφους ανά την Ελλάδα, με την ευθύνη των ακαδημαϊκών. Και εδώ δείχνω ενδεικτικά τις συναντήσεις ανά ειδικότητα μόνο του περσινού Σεπτεμβρίου. Φέρτε το λίγο μπροστά να το δούμε. Μόνο του περσινού Σεπτεμβρίου. Ξαναλέω, μιλάμε και για τους νέους και για τους παλαιότερους. Πώς όλοι μαζί βρίσκονται να κουβεντιάσουμε την ευθύνη του Ακαδημαϊκού Συμβούλου της ειδικότητας, δηλαδή του ανθρώπου που έχει την πλήρη ευθύνη για την πορεία και την προσπάθεια αναμάθημα, για να συζητήσουν το εκπαιδευτικό κομμάτι και να το εξελίξουν. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή ιστορία που λέει ότι η εκπαίδευση, η διαρκής εκπαίδευση των συναδέλφων δεν σταματά ποτέ. Πάμε λίγο πίσω. Αυτό είναι το δεύτερο με επιχείρημα στην πολύ σοβαρή ερώτηση για την ποιότητα των συναδέλφων. Τρίτον, οι συνάδελφοι αξιολογούνται κάθε χρόνο από τα αποτελέσματα των μαθητών και από τις επιδόσεις τους στα διαγωνίσματα και από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και από τους ίδιους τους μαθητές. Έτσι, μπράβο. Κάθε Μάρτιο, διαδικασία πολύ σοβαρή. Αυτό που βλέπουμε εδώ, παρακαλώ να το δούμε μπροστά, είναι μια σοβαρότατη διαδικασία όπου οι μαθητές αξιολογούν τους δασκάλους τους σε 10 διαφορετικά κριτήρια. Από την κάλυψη της ύλης, από τη μεταδοτικότητα, από τον έλεγχο των εργασιών, από το κλίμα το εκπαιδευτικό μέσα. 10 διαφορετικά κριτήρια. Οι μαθητές, νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο όλων, να μαθαίνουμε τη γνώμη των μαθητών για την ποιότητα της δουλειάς μας. Δεν τη φοβόμαστε την αξιολόγηση, την θέλουμε. Δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός να γίνουμε καλύτεροι, παρά μόνο μέσα από τις αξιολογήσεις. Πάμε λίγο πίσω. Αυτή είναι η αξιολόγηση εδώ από τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Αν διαβάσουν προσεκτικά την κάρτα, μετράμε για κάθε μαθητή τη διαφορά του από το μέσο όρο των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτές είναι πληροφορίες που πιστώνονται στον κάθε καθηγητή, παρακαλώ. Και άρα στο τέλος βλέπουμε την επίδοση εισαγωγικά του καθηγητή σε σχέση με το μέσο όρο των δικών του μαθητών και το μέσο όρο των πανελλαδικών. Και όλο αυτό έρχεται για να σχηματίσει τελικά την εκπαιδευτική οντότητα του ίδιου του εκπαιδευτικού. Του ίδιου του δασκάλου. Και για το αν θα συνεχίσει να εκπαιδεύει ή όχι. Δεν θα πω έτσι πολύ απλά. Πώς θα μετρήσουμε την ποιότητα της δουλειάς μας. Πιστεύουμε, ξαναλέω, στην αξιολόγηση, γιατί είναι ο μηχανισμός με τον οποίο μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στην προσομοίωση. Θα πω κάτι. Μία μικρή εισαγωγή, 30 δευτερόλεπτα. Στο Λύκειο πια αυτό που μετράει, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι πώς αποδίδει ο μαθητής στα γραπτά. Θα έρθει η ώρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Όλη η διαδικασία πυκνώνεται στη δυνατότητα που έχει να αποδώσει αυτό που ξέρει στα γραπτά. Λοιπόν, το έχουμε δει πάρα πολύ συχνά. Ένας μαθητής να έχει φέρει εξαιρετικές νοητικές ικανότητες, να διαβάζει, να είναι καλός στα προφορικά του κτλ. Στα γραπτά δεν μπορεί να αποδώσει το μέγιστο. Έχουμε δώσει τεράστια αξία σε αυτό που λέγεται γραπτή αξιολόγηση και διαγωνίσματα. Για το που κάνουμε αυτό που αξίζει είναι εν τούτη εδώ διαδικασία που τη χαρακτηρίζουμε και είναι πραγματική προσομοίωση εξετάσεων. Έχει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Η οποία γίνεται σε τακτική βάση μέσα στην Ελλάδα. Βεβαίως είναι προγραμματισμένα τα διαγωνίσματα. Ναι, ναι. Είναι 20 ας πούμε τη γάμα λυκείου. Το σημαντικό είναι ότι πρόκειται για διαγωνίσματα και αυτή είναι η πρώτη κάρτα που λέει ότι αφορούν με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές σε όλες τις μονάδες που κάνουμε στην Ελλάδα. Μιλάμε για πάνω από 17.000 μαθητές και η διαδικασία των διαγωνισμάτων είναι για όλους ίδια. Αυτό θα πει ότι υπάρχει κοινός προγραμματισμός της ύλης, μαζί προχωράμε σε όλες τις μονάδες με τον ίδιο ρυθμό και γι' αυτό το λόγο έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κοινά διαγωνίσματα. Ένα λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό πράγμα είναι αυτό. Δεύτερον, 2 εβδομάδες πριν το διαγωνίσμα, ο μαθητής θα πάρει στα χέρια του δελτίο ύλης που θα ξέρει ακριβώς
τι περιλαμβάνει αυτό το διαγώνισμα, από πού θα διαβάσει ακριβώς για να προετοιμαστεί σωστά. Τρίτον, για να πάμε στην επόμενη κάρτα. Αυτά είναι χαρακτηριστικά της προσομοίωσης. Την παραμονή του εκάστοτε διαγωνίσματος, οι μαθητές έρχονται να κάνουν φύλο εργασίας. Και είναι η καλύτερη άσκηση πριν μπουν στη διαδικασία του διαγωνίσματος της Κυριακής. Πάμε στο τέταρτο. Έρχεται λοιπόν η ώρα του διαγωνίσματος, πολύ καλά. Περνάνε 15 μέρες και μετά, στις 17 μέρες, μετά το διαγώνισμα, εξάγεται, Λευτέρη, πολύ σοβαρό. Ο μέσος όρος όλων των μαθητών του ομίλου και η κλιμάκωση των βαθμολογιών, ώστε ο μαθητής που έχει πρόσβαση σε αυτό να γνωρίζει συγκριτικά πώς αξίζει ο δικός του βαθμός. Αν έρθει... Πώς κοστολογεί τη δική του προσπάθεια, αν το λέγεις, έτσι. Πολύ βασικό. Επειδή πρόκειται για μια πολύ πολύ προσεγμένη διαδικασία με αξιόπιστο διαγώνισμα, σωστά σταθμισμένο, και επειδή συμμετέχουν χιλιάδες μαθητές, αυτό που παίρνουμε είναι αληθινό. Μάλιστα. Και 17 μέρες μετά το διαγώνισμα, έχει ο μαθητής τη διαφορά του από το μέσο όρο των μαθητών στον όμιλο. Να τη δούμε την επόμενη κάρτα. Κάθε μαθητής παίρνει στα χέρια του αυτό το χαρτί, που δείχνει σε κάθε μάθημα πόσο είναι η διαφορά του από το μέσο όρο όλων των άλλων μαθητών. Μάλιστα. Πολύ σοβαρό. Το σημαντικό, δεν θα πω άλλα, όμως, το σημαντικό είναι ότι μιλάμε για πρωτότυπες πιστοποιημένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται στο φροντιστηριακό όμιλο που καμισά. Έχουν δουλευτεί, έχουν εξεταστεί πολλά χρόνια τώρα και έχουν αποδώσει, που είναι το σημαντικότερο, το βλέπουμε και στο σήμερα. Πάντως και κλείνοντας, και πριν σας ευχαριστήσω και για όλη αυτή την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε, να υπενθυμίσω ότι πέρα από όλα αυτά που συζητάμε που αφορούν τον εκπαιδευτικό αγώνα των δασκάλων, των εκπαιδευτικών, των φροντιστήριων που καμισάς, αλλά και των παιδιών, υπάρχουν και πολλά πολλά ωφέλη που έχουν τα παιδιά μας, οι μαθητές του φροντιστηριακού ομίλου που καμισά, όπου με την καρτούλα τους ή με την εγγραφή τους στα φροντιστήρια μπορούν βεβαίως να έχουν μοναδικές εκτόσεις σε πολύ γνωστά πολυκαταστήματα, υπηρεσίες και όχι μόνο. Είναι μια μεγάλη οικογένεια, θα έλεγα εγώ, πλέον. Οι υπηρεσίες είναι μοναδικές και σπουδές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη φετινή συνεργασία. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μαυράκη, να είστε καλά. Και καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή επιτυχία.